Ένα ασυνήθιστο θέαμα για τα δεδομένα σχολικής μονάδας, αλλά και συνάμα όμορφο. Αντικρίζουν εδώ και λίγο καιρό μαθητές και καθηγητές στο Λύκειο Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα. Νανόμπουφοι ή Αγίος Αρκόθουμποι, όπως συνηθίζεται να λέγονται, εγκαταστάθηκαν στα δέντρα του σχολείου. Το φυσικό περιβάλλον του Λυκείου Αγίου Γεωργίου και να είμαστε και σωστοί, και του Μουσικού Σχολείου Μίκης Θεοδωράκης, έδωσε την ευκαιρία να φωλιάσουν εδώ, να κάνουν το Λύκειο σπίτι του. Εντάξει, τώρα εντοπίσαμε μόνο δύο, αλλά κατά καιρούς βλέπουμε μια πολυπληθή οικογένεια και σε διάφορους τόπους. Ο Νανόμπουφος έχει μήκος περίπου 36 εκατοστά και άνοιγμα φτερών περίπου 1 μέτρο, ενώ κύριο χαρακτηριστικό του είναι οι εντυπωσιακές μεγάλες στούφες φτερών που έχει στα αυτιά. Στο φτερωμά του βρίσκεις από ανοιχτό καφέ μέχρι οχροκίτρινο, διακεκομμένες μαύρες γραμμές και καφέ στίγματα. Έχουμε τον Νανόμπουφο, έκανε 3 φέτος, πέρσι έκανε 4. Φωλιάζει συνήθως σε εγκατελειμμένες φωλιές άλλων πουλιών, κυρίως κοράτζινο. Μπορεί όμως να συναντήσει κανείς σε κουφάλες δέντρων, αλλά και ρυπωμένα σπίτια. Τρέφεται κυρίως με έντομα και ποντίκια και είναι πολύ ωφελήμο πουλίκια η γεωργία. Όπως μας τόνισε ο κύριος Καραγιώργης, ο οποίος επισκέπτεται συχνά την περιοχή, στο χώρο του σχολείου συνυπάρχουν και αρκετά άλλα πουλιά όπως τσαλαπετινή, τους οποίους συναντήσαμε και εμείς σήμερα.